Ως ΚΚΕ εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος μιας 28χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στους Άγιους Ανάργυρους. Η στιγμή δολοφονία μάλιστα έγινε λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο οποίο η άτυχη γυναίκα είχε καταφύγει για να ζητήσει βοήθεια, καθώς φοβόταν για τη ζωή της. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τονίζουμε ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης, που αφήνει τις γυναίκες απροστάτευτες, που διατηρεί τις χρονοβόρες νομικές διαδικασίες, αλλά και τις ελλείψεις και την επιστολέχωση του δικτύου δομών κακοποιημένων γυναικών, συνθέτοντας έτσι τα πολλαπλά εμπόδια που συναντά μια γυναίκα, ακόμη και όταν βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει την κακοποίηση που βιώνει. Είναι όλη αυτή η κατάσταση αποτέλεσμα των διαχρονικών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων. Από αυτή την άποψη, αφενός μεν απαιτείται να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ευθυνών των αστυνομικών αρχών, και αφετέρου επανέρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο η ανάγκη άμεσης προστασίας, η ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα ολόπλευρης κοινωνικής προστασίας των γυναικών από τους παράγοντες που τις αφήνουν εκτεθειμένες στην ανασφάλεια, στη βία και κόντρα στην εγκληματική πολιτική της λογικής κόστους-οφέλους που υπηρετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Τη συζήτηση απασχόλησε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά το έγκλημα στα Τέμπη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει και στη Βουλή, αλλά και έχει δώσει στη δημοσιότητα το ολοκληρωμένο πόρισμά του για το έγκλημα των Τεμπών, που μέσα από αυτό το πόρισμα αναδεικνύονται τόσο οι αιτίες, αλλά και οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου εγκλήματος. Μέσα από αυτό το πόρισμα προχωρήσαμε στην απόδοση συγκεκριμένων πολιτικών, αλλά και συγκεκριμένων ποινικών ευθυνών σε πρώην υπουργούς. Αποκαλύψαμε τη συστηματική προσπάθεια της συγκάλυψης από την κυβέρνηση με την επιμονή της στο ανθρώπινο λάθος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και συνεχίζουμε να διερευνούμε την υπόθεση, αλλά και να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω διερεύνηση του εγκλήματος και στην απόδοση ευθυνών στα συγκεκριμένα πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι σύμμαχος της κυβέρνησης είναι ο νόμος της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να καταργήσουν την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση παρά τις επανειλημμένες προτάσεις του ΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, καθοριστικός παράγοντας είναι ο λαϊκός παράγοντας και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποκρούσει τις προσπάθειες συγκάλυψης και να εγγυηθεί ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, δεν θα παραγραφεί. Είναι ο παράγοντας ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει ότι το έγκλημα αυτό δεν θα επαναληφθεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου για μια ακόμη φορά κατέφυγε στην προσφυλή της πρακτική των αντικομμουνισμών, λέγοντας για παράδειγμα ότι ο κύριος Κουτσούμπας είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται τις λιγότερες φορές στη Βουλή, μιλάει λιγότερο από όλους τους αρχηγούς. Δεν γνωρίζει ότι η δράση του ΚΚΕ δεν αρχίζει και τελειώνει στους 4 τοίχους της Βουλής. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τη Βουλή και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ουσιαστική αντιπολίτευση δεν γίνεται εντός των τυχών του Κοινοβουλίου. Αλλά η ουσιαστική αντιπολίτευση, όσο και αν κάποιος μιλάει, αλλά η ουσιαστική αντιπολίτευση γίνεται στον δρόμο του αγώνα, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις, στα μπλόκα και τις καταλήψεις. Και εκεί πρωτοστατεί το ΚΚΕ στην οργάνωση της πάλης του λαού και της νεολαίας. Αυτές άλλωστε οι λαϊκές κινητοποίησεις, οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας είναι αυτοί που μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων έχουν συντρίψει το κυβερνητικό αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους και έκαναν κουρέλια την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος από μεριάς της κυβέρνησης. Η συκοφαντική επίθεση απέναντι στο ΚΚΕ στο οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει εργολαβία μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι το ΚΚΕ τα κάνει πλακάκια και με την κυβέρνηση ακόμη. Ξέχασε ότι η εξεταστική ήταν πρόταση του ΚΚΕ. Ξέρετε ότι μέσα από την εξεταστική οι βουλευτές του ΚΚΕ συνέβαλαν αποφασιστικά στο να αποκαλυφθούν οι ευθύνες. Ξέχασε ότι το πόρισμα του ΚΚΕ προβλέπει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών, ενώ αντίθετα η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει καταθέσει πόρισμα, μόνο λόγια του αέρα. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καλά. Σε τούτη εδώ την αίθουσα γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Κύριε Πρόεδρε, όταν η πραγματικότητα δεν βολεύει το αφήγημα της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Τη συγκαλύπτεται, αλλά και προσπαθείτε να καλλιεργήσετε αυταπάτες. Όπως για παράδειγμα γίνεται με την Ευρωενωσιακή Οδηγία για φόρο 15% στις πολυεθνικές με κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί το κάνετε αυτό? Ισχυρίζεστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσετε τις αθέμητες πρακτικές. Ισχυρίζεστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε βήματα στη φορολογική δικαιοσύνη και θα αντιμετωπίσετε τις φορολογικές ασυλίες. Αλήθεια? Μιλάτε σοβαρά ότι αυτό θα συμβεί? Μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, περιχαρής από αυτό το βήμα, μίλησε ότι πρόκειται για πρωτοβουλία, λέει, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Με αυτή τη ρύθμιση θα φέρετε φορολογική δικαιοσύνη? Όχι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι θέλετε? Θέλετε να ξεπλύνετε τις τεράστιες ευθύνες που έχετε είτε η σημερινή κυβέρνηση είτε τα κόμματα που κυβέρνησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί συνδιαμορφώσατε ένα αποκρουστικό και βαθύτατο αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα. 95% των φορολογικών εσόδων από τη φορολογία του λαού, 5% μόνο από τα νομικά πρόσωπα. Είναι δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 60% έμεση φορολογία από το σύνολο των φορολογικών εσόδων. Την πιο αντιλαϊκή φορολογία. Είναι και αυτό δημιούργημα των τριών κομμάτων. Και ταυτόχρονα με αυτή την επίθεση στο λαό παρέχεται απλόχερα φοροασυλία στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αρνηθήκατε την πρόταση του ΚΚΕ για τη συνταγματική μεταρρύθμιση να καταργηθούν οι φοροασυλίες του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Στις τράπεζες έχετε επιβάλει τον αναβαλόμενο φόρο, δηλαδή να μην πληρώνουν φόρο και τα τρία κόμματα από κοινού. Φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις, απαλλαγή των offshore εταιριών και των επιχειρήσεων διακήρυξης ακινήτων από τον έμφυα. Δεν τα έχετε κάνει όλοι μαζί αυτά? Δεν μειώσατε όλοι σας τους φορολογικούς συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και τη μείωση των φορολογικού συντελεστή διανεμόμενων κερδών στο 5%. Και από την άλλη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών και των εμπόρων. Έχετε λοιπόν διαμορφώσει το συγκεκριμένο αντιλαϊκό φορολογικό περιβάλλον, το περιβάλλον φοροασυλία για τις πολυεθνικές και έχετε το θράσο από πάνω να μιλάτε και για φορολογική δικαιοσύνη. Αλλά και η υποκρισία σας περισσεύει. Η φορολογική παράδειση δεν είναι μόνο σε κάποια εξωχώρια νησιά, όπως για παράδειγμα νήσι Κεϊμάν, αλλά αντίθετα, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ενισχύονται η φορολογική παράδειση σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες του ΟΣΑ, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν, να συσσωρεύσουν κεφάλαια. Ένα από τα δημοσιεύματα, μετά από πολλά δημοσιεύματα της Καθημερινής το 2020, λέει ότι οι ΗΠΑ αποτελεί το δεύτερο φορολογικό παράδεισο στον κόσμο. Θα το καταθέσω. Στις 10 πρώτους, οι τρεις είναι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιρλανδία, αλλά συμμετέχει και η Ελβετία. Και οι άλλες δύο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. 6 χώρες του ΟΣΑ δηλαδή, που υποτίθεται θέλουν να επιβάλλουν τη φορολογία 15%. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, αποτελούν και το δεύτερο σε μέγεθος φορολογικό παράδεισο, με πρωταγωνιστές δύο πολιτείες. Την πολιτεία του Delaware, από το οποίο εκλεγόταν γερουσιαστής ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, και η πολιτεία της Ντακότα. Στην ΗΠΑ, που την εκφιάζεται για το φορολογικό της σύστημα, υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα, εγώ θα αναφερθώ σε ένα, για κατά φαντασία φορολόγηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο φορολογικός συντελεστής της ΗΠΑ είναι 21% επί Τραμπ. Οι 55 μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε κερδοφορία το διάστημα 18-22, μια μελέτη που βγήκε, πλήρωσαν φόρο μόλις 3,7%. 3,7%. Και μάλιστα από αυτές τις 55, 23 είχαν αρνητική φορολογία για τα κέρδη τους. Δηλαδή είχαν επιστροφή φόρων. Για φαντάσου να έχεις κέρδη δισεκατομμύρια δολάρια, τρισεκατομμύρια και να πληρώνεις μόλις το 2%, ενώ ο ονομαστικός συντελεστής είναι 21%. Αυτό δεν είναι πλυντήριο της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων? Και θέλετε να μας πείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο ΟΣΑ θα αποτελέσουν και τη λύση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών? Σοβαρά μιλάτε τώρα? Και βεβαίως το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί, το έχετε συνδιαμορφώσει. Σας λέει κάτι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Συμφωνείτε όλα τα κόμματα? Βεβαίως συμφωνείτε. Σας λέει κάτι η ύπαρξη φορολογικών παραδείσων. Υπάρχουν ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες. Υπάρχουν βεβαίως. Συμφωνείτε λοιπόν με την ύπαρξή τους αντικειμενικά. Και βεβαίως οι θυγατρικές εταιρείες των πολυεθνικών, οι τριγωνικές συνδιαλλαγές, οι offshore εταιρείες. Απαγορεύει κανένα από αυτά τα κόμματα όλες αυτές τις διαδικασίες? Όχι, κανείς. Και μάλιστα αυτό το νομικό πλαίσιο είχε ως αποτέλεσμα, με βάση μελέτες, ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί από το 1980 κατά 55%. 55%. Το 1980 ήταν στο 44,6% και σήμερα περιορίζει στο 19,9%. Ο μέσος φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής από 44-19. Τα αποτελέσματα των πολιτικών των δικών σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά τα άλλα έχετε το θράσος να μιλάτε για φορολογική δικαιοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς λέμε καθαρά ότι αυτή η οδηγία θα ανοίξει την όρεξη. Θα ανοίξει την όρεξη για περαιτέρω, για ακόμη μεγαλύτερη μέρος του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων και αυτός να προσεγγίσει το 15%. Άλλωστε, ο κύριος Βελόπουλος εκφράζεται ως λαγός αυτής της λογικής με τον ενιαίο φόρο 15%. Με αυτή την πρόταση του κύριου Βελόπουλου κάνουν πάρτι οι οικονομικοί ολιγάρχες, όπως τους ονομάζει. Γιατί ακριβώς άλλο να πληρώνει 44%, τυπικά, και άλλο να τους λες 15%. Άλλο να λες τυπικά πληρώνεις 21% και άλλο να λες 15%. Και στον κόσμο άλλο να πληρώνεις 10% συντελεστή και να το πας 15%. Να λοιπόν πεις εξυπηρετεί τους πλούσιους αυτή η πρόταση και είναι σε βάρος το λαϊκό στρώμα πολύ περισσότερο, που θα προκαλέσει μείωση των κρατικών εσόδων, άρα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας αυτή η μείωση θα πρέπει να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα από την αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους. Γι' αυτό ακριβώς και την ψηφίζουν τη συγκεκριμένη οδηγία όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, μάλιστα και ο κύριος Τσακαλώτος, ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, έφτασε στη θέση να μας κάνει και κριτική, λέει γιατί δεν την ψηφίζουμε. Γιατί εμείς έτσι με την ψήφο μας δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε την ασυδοσία και την κερδοφορία των πολυεθνικών και τέτοιο ψήφο νομιμοποίησης δεν πρόκειται να δώσουμε. Οι ευχές περί εξυγίανσης, εκδημοκρατισμού και εξανθρωπισμού του συστήματος αποτελούν το φερετζέ της συγκάλυψης των ευθυνών που έχουν, αλλά και της καλλιέργειας αυταπατών ότι μπορεί να εξανθρωπίσουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Είναι λοιπόν σαν να παρακαλούμε με αυτές τις αντιλήψεις, είναι σαν να προσδοκούμε όχι μόνο τη δευτέρα παρουσία, αλλά και σαν να περιμένουμε να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Το ΚΚΕ δεν καλλιεργεί αυταπάτες με τη στάση του και επιμένει στη διεύρυνση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, όταν όλοι οι υπόλοιποι κάνετε κηρύγματα επί της ουσίας υποταγής σε κάποιο μεσία που θα πρέπει να περιμένουμε για να μας λύσει τα προβλήματα. Και επιτρέψτε μου, με βάση και το χρόνο που έχω από τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, δύο κουβέντες για την τροπολογία για την Golden Visa. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από τα άλλα κόμματα που διαφωνούν, είχε διαφωνήσει με την Golden Visa και την είχε καταψηφίσει. Γιατί το μόνο που εξυπηρετεί βεβαίως είναι η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων για την αξιοποίηση εκείνης της περιουσίας. Επενδύσεις που δεν έχουν άλλο κίνητρο εκτός από το κέρδος. Αυτός λοιπόν ο ρόλος των επενδύσεων στην αύξηση των τιμών των ακινήτων και σε συνδυασμό με όλη και με τη μεγαλύτερη αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την αύξηση της αξιοποίησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων να αποτελούν και τους λόγους όπου έχουμε παρακολουθήσει αυτό το ράλι στις τιμές των ακινήτων, το ράλι στην αύξηση των ενοικίων, αλλά και την αδυναμία των λαϊκών στρωμάτων, των νέων ζευγαριών να μπορέσουν να καλύψουν τις εργαστικές ανάγκες. Αυτό λοιπόν που όλοι σας αποφεύγετε να αναδείξετε είναι ότι το κέρδος βρίσκεται πίσω από αυτή την εικόνα και ότι η αγορά την οποία επικαλείστε είναι αυτή η οποία υπηρετεί το κέρδος και όχι τις ανθρώπινες ανάγκες. Όσο λοιπόν η λαϊκή στέγη παραμένει εμπόρευμα και με τις πολιτικές σας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων κομμάτων η λαϊκή στέγη είναι εμπόρευμα, τόσο δυσκολότερα θα καλύπτονται οι ανάγκες του λαού οι στεγαστικές. Οι προτάσεις της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων είναι σαν να προσπαθείτε να τετραγωνίσετε τον κύκλο. Δηλαδή και τα κέρδη των επενδυτών να υπάρχουν από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να ικανοποιούνται οι στεγαστικές ανάγκες του λαού. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Πρέπει να επιλέξετε. Εμείς λέμε είμαστε με τις στεγαστικές ανάγκες και όχι με τα κέρδη. Με τις όποιες προτάσεις σας πυρήνες δεν λύνεται το πρόβλημα. Άλλωστε, η όποια ελάχιστη θετική επίδραση που μπορεί να έχει μια ασπιρίνη είναι πολύ περιορισμένης διάρκειας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλα αυτά τα κόμματα δεν είχαν μεριμνήσει όσο ήταν κυβερνήσεις για την φοιτητική στέγη, για τις φοιτητικές εστίες που να καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών. Από τη μια μερία και από την άλλη αποδεχθήκατε για παράδειγμα όλες αυτές οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία στην κατάρρευση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που έκανε μια σχετική κρατική παρέμβαση σε αυτά τα ζητήματα. Και από αυτή την άποψη, αν κάτι επιβεβαιώνεται, είναι τεράστια η περιοχή του σοσιαλισμού. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Γιατί παρά τα λάθη και τις αδυναμίες, μόνο ο σοσιαλισμός έδωσε ουσιαστική απάντηση, πραγματική απάντηση. Κατοχύρωσε λοιπόν για όλους το δικαίωμα στη στέγη και έκανε πράξη, όχι μόνο στα λόγια, έκανε πράξη το δικαίωμα όλων να μπορούν να ικανοποιούν τις στεγαστικές ανάγκες του λαού. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, και επειδή έγινε και μια κουβέντα για το κατώτατο μισθό και τη βαλκανική, όπως είπε, τύπο αγορά ο εκπρόσωπος, ο κοινοβουλευτικός της Νέας Αριστεράς, φαίνεται ότι όλοι σας οποίοι κάνετε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λησμονήσατε ότι εσείς διαμορφώσατε αυτή την αγορά. Λησμονήσατε ότι με τα χεράκια σας και με τις πολιτικές σας επεκτείναν την ευελιξία στην αγορά εργασίας, την ανασφάλεια αλλά και την προσαρμογή των εργαζόμενων στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Ότι εσείς με την πολιτική σας καθορίσατε τον τρόπο με τον οποίο θα ορίζεται ο κατώτερος μισθός. Ξεχάσατε ότι είναι ο νόμος Βρούτσι επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ που μετά έγινε και ο νόμος Αχτσιόγλου. Και τι λέει? Ότι κριτήριο για να καθορίζει η κυβέρνηση. Για φανταστείτε, η κυβέρνηση και όχι το συνδικαλιστικό κοινό με την ταξική του πάλι, ότι κριτήριο για να καθορίζει τον κατώτερο μισθό η κυβέρνηση είναι η ανταγωνιστικότητα και η θωράκιση της λειτουργίας των επιχειρηματικών ομίλων. Λοιπόν, μόνοι σας υποτάσσετε αυτή τη λογική, σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως με τις δικές σας πολιτικές ξυλώσατε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας, βάλατε εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, ότι ο λαός πρέπει να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη εμπειρία από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις που γνώρισε, από την αποτυχία όλων των μειγμάτων διαχείρισης που εφαρμόστηκαν, αλλά και από τους εκάστοτε παρουσιαζόμενους ως μεσσίες που δήθεν θα μας σώσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η σύγκρουση με τον πραγματικό υπεύθυνο και η ακόμη μεγαλύτερη ισχυροποίηση της πολιτικής αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής άρχουσης του ΔΕΚΣ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπόρους με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.